αλλά το μικρό παιδί μεγάλωσα στην Περαία. Ερχόμασταν τα καλοκαίρια για 4 μήνες κάθε χρόνο, ανελιπώς. Οπότε την Περαία την ξέρω από μικρό παιδί με ένα μικρό ποδηλατάκι, τότε που δεν ήταν έτσι η Περαία. Οι δρόμοι αυτοί που είναι σήμερα δεν υπήρχαν. Λοιπόν, και άρα θέλω να σας πω ότι βίωσα όλη την εξέλιξη της Περαίας. Από εκεί και πέρα, σήμερα, πλέον πήρα την απόφαση να κατέβω με τον Δήμαρχο Γιώργο Ζαμασλή και τον Συνδυασμό Θερμαγικό, γιατί πιστεύω ότι είναι ένας άξιος άνθρωπος και αυτό το κατάλαβα από τις εκλογές του 2019. Όταν είχε εκλεγεί Δήμαρχος, τις επόμενες μέρες μετά τη δουλειά γυρνούσα στο σπίτι και τον βλέπω στη γειτονιά μου. Και με έναν πολύ απλό τρόπο μου λέει: Σωτήρη, τι γίνεται, πού είσαι, χάθηκε. Μου φάνηκε πολύ περίεργο ένας δήμαρχος να με θυμάται με το όνομά μου και να μου φέρεται τόσο απλά. Μετά στην πορεία βέβαια ακολούθησε ο μεγάλος εγκλεισμός, όπου εκεί βέβαια δεν υπήρχε ορθή λειτουργικότητα των πραγμάτων, αλλά στα μετέπειτα 2,5 χρόνια είδα ότι υπήρξε μεγάλη εξέλιξη πραγμάτων και πολλά έργα τα οποία θα ήταν αδιανόητο να επιτευχθούν για το Δήμο Θερμαϊκού γενικά, επετέχθησαν με υπογραφές και με αποδείξεις. Και η εξέλιξή τους είναι οφθαλμοφανής, όπως το τεχνολογικό πάρκο, το οποίο την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι διαδικασίες δόμησης. Υπάρχουν όμως και άλλα έργα και θα αναφερθώ κυρίως για την Περαία, όπου κατεβαίνω τοπικός σύμβουλος, με υποψήφιος για το τοπικό συμβούλιο της Περαίας. Ένα πράγμα που θέλω να συντηρήσω αλλά και να συνεχίσω σε πιο καλύτερη μορφή και πιο εντατική μορφή είναι η καθαριότητα. Ξέρω ότι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο η καθαριότητα και θέλει μεγάλο αγώνα και μεγάλη πίεση κάθε μέρα. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν και να αλλάξουν ακόμη περισσότερο. Όσον αφορά λοιπόν για την Περαία, μέλημά μου είναι η τουριστική της εικόνα να είναι σε ένα υψηλό επίπεδο. Να είναι σε αυτό το επίπεδο που είναι σήμερα, αλλά και ακόμη καλύτερα. Άλλος αγώνας μου είναι περισσότερο για να υπάρχει μία ασφάλεια. Για να νιώθουμε όλοι οι πολίτες, οι συνδημότες της Περαίας, μία ασφάλεια στα σπίτια μας. Ασφάλεια όταν πηγαίνουμε στην παραλία, να μην κοιτάμε πώς θα μας κλέψουν την τσάντα ή θα καμιά επιδρομή και φοβόμαστε να μπούμε στη θάλασσα. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις οι οποίες θέλουν μελέτη και σχεδιασμό, έτσι ώστε να υπάρχει λίγο ο πολίτης να νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια.